Εσπερίδα, με θέμα Πειραιάς πόλη-λιμάνι, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, συζητώντας τα προβλήματα αλλά και το σχέδιο ανάπτυξης της πόλης. Τώρα βέβαια είμαστε σε μια περίοδο που για τον Πειραιά δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για πόλη-λιμάνι, αλλά για πόλης-λιμάνι. Αλλά ο Πειραιάς μας είναι η κλασική αυτή εκδοχή. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Προτιμάτε κάποιες σκέψεις για να μοιραστώ μαζί σας, στάθηκα στο τίτλο της ημερίδας σας, Πειραιάς πόλη λιμάνι. Και επηρεασμένος από την προηγούμενη θητεία μου, στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, μου ακούγεται σαν ένας αγώνας μεταξύ δύο αντιπάλων πλευρών. Σαν μια αναμέτρηση. Είναι πόλη παύλα λιμάνι. Ναι, είναι σαν μια αναμέτρηση για μένα και δυστυχώς 15 μήνες του εθέσει του Δημάρχου Πειραιά, διαπιστώνω ότι ο μεγάλος ετοιμένος αυτής της αναμέτρησης είναι η πόλη. Το μεγάλο κερδισμένο εισαγωγικά, αν το λέει κανένα πίσω, είναι κερδισμένο, είναι το λιμάνι. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Μια πολύ επίκαιρη ημερίδα. Η σχέση της πόλης και του λιμανιού είναι ένα πεδίο που διαρκώς εξελίσσεται δυναμικά. Πάντα τα θέματα είναι πολύ ανοιχτά και σκληρά πολλές φορές. Πότε κερδίζει το λιμάνι, πότε κερδίζει η πόλη. Σημασία έχει να και κερδίζει η ενότητα πόλης και λιμανιού. Πιστεύω ότι αυτή η ημερίδα θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί έρχεται σε μια συγκυρία εξαιρετικά σημαντική με τις εξελίξεις που υπάρχουν, όπου η έννοια της πόλης, η έννοια του λιμανιού ως δημόσιος χώρος πρέπει να διαφυλαχθεί και να συνεχιστεί η δυνατότητα, η κοινωνία να ωφελείται από αυτή τη σχέση και να αναπτύσσεται με βάση αυτή τη σχέση. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ημερίδα για τον Πειραιά και θα εστιάσουμε στην ιδιαιτερότητά του ως πόλη λιμάνι. Οι πόλεις λιμάνια έχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαφοροποιούνται. Τις διαφοροποιούν μάλλον από τις άλλες πόλεις και που πρέπει κανείς να ξέρει να τα αξιολογήσει και να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε τα λιμάνια που είναι σε αυτές τις πόλεις αντί να είναι εστία θορύβου και όχλησης να γίνονται ένας πυρήνας που θα βοηθάει στην ανάπτυξη της πόλης. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας επικοδομητικός προβληματισμός για τον Πειραιά και από εκεί να αντλήσουμε κάποιες ιδέες που αργότερα θα τις επεξεργαστούμε περισσότερο. Από τη συζήτηση περιμένουμε να επεκταθεί αυτό. Το ίδρυμά μας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το ναυτιλιακό του σκέλος θεωρούμε ότι έχει να συνεισφέρει αρκετά σε αυτό το διάλογο που ελπίζουμε να ξεκινήσει σήμερα και να είναι παραγωγικός και στο μέλλον. Σε εξέλιξη βρίσκεται ναυτικό κλάστερ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Βέβαια, πάντα σε μια πόλη λιμάνι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζει. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις είναι πολύ δύσκολο να γίνουν πολλές φορές πράξη. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να καταθέσουμε ρεαλιστικές θέσεις και κάποια σχέδιά μας, αν θέλετε, και φιλοδοξίες μας, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες. Δεν σας κρύβω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ένα ναυτιλιακό κλάστερ, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μια κατεξοχήν ναυτική χώρα να μην έχει ένα ναυτικό κλάστερ, και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αποφασίσαμε να απαντήσουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ναυτιλιακό κλάστερ στον Πειραιά, υπάρχει λιμενικό κλάστερ στον Πειραιά, ή αν δεν υπάρχει, να δούμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις θέσεις για να το δημιουργήσουμε. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από τη θεωρία να διερευνήσουμε τι είναι τελικώς αυτό το κλάστερ που όλοι το λέμε με τον αγγλικό του όρο, ενώ ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε επιχειρηματικές συστάσεις. Η εξειδίκευση είναι ότι έχει δύο πόλους. Έχουμε το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι, και έχουμε και από το πόρο ναυτιλία που τα πλοία της δεν φτάνουν ποτέ στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι εγκατεστημένες οι εταιρείες στον Πειραιά, όμως τα εφόδια τους, τις επισκευές τους, τα ανταλλακτικά τους, μπορεί να είναι στη Σιγκαπούρη το πλοίο τους και να τα λύπτουν αυτές τις ανάγκες από τον Πειραιά. Νομίζω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα και η επιστημονική κοινότητα πρέπει να κάνουν αυτό το δική τους για το ρόλο που έχουν παίξει και για το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να προωθήσουν την έννοια πόλης λιμάνι όλο αυτό το καιρό, αλλά και μόνο ότι βρισκόμαστε εδώ δείχνει ότι υπάρχει
υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα. Το έλλειμμα προκύπτει το γεγονός ότι ούτε η πόλη ίδια, ούτε το λιμάνι διαχρονικά έχουν διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο να είναι μπροστά στις εξελίξεις και να ανοίξουν αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση με όλη την κοινότητα του Πειραιά. Σημαντική ρήπανση του περιβάλλοντος προκαλούν τα πλοία και τα κρουαζιερόπλοια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν εγώ πήγα στο λιμάνι του Πειραιά το 1983, όλη η δραστηριότητά μας ήταν σε αυτό το κεντρική λεκάνη που περιγλύεται από τους δήμους Κερατσινίου, Γραπετσόνας και Πειραιά. Ένας δήμος τώρα. Στη συνέχεια όμως αναπτύχθηκε προς το πέραμα και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να σταματήσουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες ήταν ιδιαίτερα ρηπογόνες για τις περιοχές αυτές, αλλά και να βοηθήσουμε στο να υπάρξει ένας καλύτερος καταμερισμός και λιγότερη επιβάρυνση από τη συνεχή λειτουργία του λιμανίου. Η χειρότερη μέρα του έτους, από αυτή την άποψη του φορτίου δηλαδή κινημένα, ήταν 37 αναχωρήσεις ferry-boat εξαιρουμένου του Αργοσαρδικού και 10 αφήξεις κρουαζιεροπλοίων. Δεν συμπίπτουν οι μέρες. Μια άλλη μέρα ήταν τα 10 κρουαζιερόπλοια και κάποια άλλη μέρα είχαμε τις 37 αναχωρήσεις. Και προκύπτει ότι αυτό ισοδυναμεί με το να έχουμε 571 οχήματα, αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως, και να κυκλοφορούν μέσα στο λιμάνι του Πειραιάς 24 ώρες 24. Αναφορά έγινε και στην επέκταση της γραμμής 3 του μετρό προς Πειραιά και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας της λιμενικής ζώνης. Βλέπετε λοιπόν ότι η γραμμή 3 πλέον θα συνδέει το αεροδρόμιο με το κέντρο της πόλης φυσικά, με το λιμάνι του Πειραιά και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και το μετρολογικό κεντρικό σταθμό περαστικών λεωφορείων στην περιοχή του Ελαιών. Καταφέρουμε λοιπόν με τη γραμμή 3 να συνδέσουμε τρεις βασικούς τερματικούς σταθμούς για την πόλη της Αθήνας. Το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά. Θυμίζω ότι ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου υπάρχουν χρονοδιάγραμμα για το 2018. Ο κ. Βάιντε, ο οποίος είπε ότι ένα ασφαλές και καθαρό λιμάνι θα είναι σε θέση να επιζήσει τα επόμενα χρόνια και αυτή η βιώσιμη απόδοση αποτελεί συστατικό ζωτική σημασία για την εμπορική του βιωσιμότητα. Θα έλεγα ότι εδώ θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε αυτό και να μιλάμε για μια καθαρή και ασφαλή εμπορική αλυσίδα με κέντρο το λιμάνι, επαναλαμβάνουμε την πρωτοπορία του.